Επιστρέψαμε μετά το αναγκαστικό διαφημιστικό διάλειμμα. Συνεχίζουμε όμως τους παλμούς της αυτοδιοίκησης και των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου. Ο κύριος Γιάννης Ρωσίτης είναι μαζί μας, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Ηρακλείου, με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όσους μας βλέπουν, μας ακούν. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ, κύριε Ρωσίτη. Και εγώ ευχαριστώ. Δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση με την ερώτηση του γιατί επιλέξατε να αλλάξετε σκαλοπάτι στην αυτοδιοίκηση, να αλλάξετε βαθμό αυτοδιοίκησης και από το Δήμο σας βλέπουμε υποψήφιο στην περιφέρεια. Νομίζω ότι έκλεισε ο κύκλος ο δικός μου σε ό,τι αφορά το Δήμο Ηρακλείου. Έχει κλείσει. Είμαι αρκετά χρόνια εκεί. Νομίζω ότι προσέφερα. Ο κόσμος γνωρίζει. Και ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει να έχει μια εξέλιξη σε αυτά που κάνει. Ακόμα και στην έκθεσή του, στις εκλογές και στα κοινωνικά. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν ήταν ένας από τους λόγους που θεώρησα ότι θα πρέπει να ανέβω ένα σκαλοπάτι και να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στην περιφέρεια πια, γιατί η περιφέρεια είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο, με προκλήσεις, με ενδιαφέροντα, πέρα από τα στενά πλαίσια και μόνο του Δήμου Ηρακλείου. Αυτό ήταν ο λόγος. Η επόμενη αναμενόμενη ερώτηση, κύριε Δροσίτη, είναι γιατί με τον Σταύρο Αρναουτάκη. Εσείς θα επιλέγατε κάποιον άλλο. Εγώ ρωτάω να σας πω γιατί. Γιατί με τον έχουμε συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια σε επίπεδο καθαρά διοικητικό. Αρκετές φορές δόθηκε η αφορμή να συνεργαστούμε, άρα γνωρίζω περί τίνος πρόκειται, τι άνθρωπος είναι. Uh-huh. Παρακολουθώ την πορεία του, θεωρώ ότι είναι ένας αξιόλογος και άνθρωπος και ο οποίος προσφέρει στην περιφέρειά μας και με τη λογική αυτή θα ήθελα να είμαι μαζί του. Επιπλέον θέλω να πω ότι ταυτίζονται οι ιδέες μας, έχουμε μια κοινή πορεία και πολιτική ακόμα και με αυτή τη λογική η επιλογή μου ήταν μονόδρομος. Mm-hmm. Ποια είναι τα μεγάλα στοιχήματα για την περιφέρεια Κρήτης, κύριε Δροσίτη, το αμέσως επόμενο διάστημα? Ένα διάστημα που χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ευκαιρία, από άλλους ως ένα δύσκολο διάστημα και αυτοδιοικητικά και αν η εμπειρία αυτή του Σταύρου Αρναουτάκη αποτελεί και μία εγγύηση, αν θέλετε, για το πώς θα μπορούσαν να κυλήσουν κάποιες διαδικασίες υπέρ της Κρήτης. Θεωρώ ότι αν είσαι γνώστης όπως είναι ο Σταύρος Αρναουτάκης, αποτελεί ένα μέρος της εγγύησης ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Σημασία έχει από εκεί και πέρα να επιλέξει ο κόσμος τους συνεργάτες του, γιατί αναπόκειται πλέον στους ψηφοφόρους το τι θα κάνουν. Και αυτοί που αναδεικνύουν ακόμα και τον ηγέτη είναι κυρίως οι συνεργάτες του, ώστε να προχωρήσουν μπροστά. Μέχρι σήμερα φαίνεται ότι οι συνεργάτες του που ήσαν μέχρι σήμερα λειτουργήσαν σωστά και η Κρήτη βρίσκεται ένα σκαλοπάτι πριν ακριβώς από αυτά που λέτε, όλες αυτές τις προκλήσεις που υπάρχουν. Οι μεγάλες προκλήσεις είναι πολλές. Είναι οι υποδομές, όπως και αν τις χαρακτηρίζει κανένας, είτε έχουν σχέση με τον με τους δρόμους, τον αρχικό δίκτυο, είτε με τα άλλες υποδομές, όπως είναι τα αεροδρόμια, όπως είναι η εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων, όπως είναι η διασύνδεση με την υπόλοιπη Ελλάδα ηλεκτρικά. Θεωρώ ότι θα πρέπει η περιφέρεια να έχει και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, δηλαδή η κοινωνική ευαισθησία να υπάρχει, να αναπτυχθούν τέτοιες δομές, γιατί δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, ώστε να βοηθηθούν όλοι οι συνάνθρωποι μας σε ό,τι αφορά την οικονομική κρίση, την υγειονομική κρίση, που ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και αυτή και τη βλέπουμε κάθε μέρα. Επειδή είστε και ένας άνθρωπος που προέρχεται και από το χώρο της υγείας, με μεγάλη εμπειρία και στο κομμάτι της υγείας, η αυτοδιοίκηση και η υγεία μαζί, σαν σύμπραξη, μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες ασφάλειας για τους κατοίκους της Κρήτης, τους κατοίκους κάθε περιοχής, αλλά προκειμένου της Κρήτης, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε αυτό το δίκτυο ασφάλειας. Θα μπορούσαν. Βέβαια, το θέμα της υγείας είναι του κεντρικού κράτους. Οι Δήμοι ή και η Περιφέρεια δεν έχουν τις δυνατότητες. Μπορεί όμως μέσα από αυτή την συνεργασία, αν θα υπάρξει και όσο υπάρξει,
να υπάρξουν βελτιώσεις σε όλα αυτά και να βοηθήσει η περιφέρεια που πολλές φορές, από ό,τι γνωρίζω, το έχει κάνει, τις υποδομές υγείας που υπάρχουν, είτε της πρωτοβάθμιας, είτε της δευτεροβάθμιας, είτε και τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και τους πολίτες. Κύριε Δροσίτη, και στην κατάσταση με την πανδημία και γενικότερα είδαμε την περιφέρεια Κρήτης να καλύπτει και κάποια κενά του κεντρικού κράτους, ακόμα και σε απλά πράγματα, όπως είναι η προμήθεια σε αναπνευστήρες. Σε αυτό το κομμάτι έχει ασκηθεί μια κριτική από τις άλλες περιφερειακές παρατάξεις, ότι κακώς η περιφέρεια πάει να καλύψει τα κενά του κεντρικού κράτους. Βέβαια, το ερώτημα είναι τι να κάνει και η περιφέρεια, να αφήσει κάποια κενά και να μην κάνει τίποτα. Εσείς, ποια είναι η γνώμη σας? Είναι ότι θα έπρεπε να δοθούν τέτοιες αρμοδιότητες από την κεντρική εξουσία, από το Υπουργείο Υγείας, στις περιφέρειες. Δηλαδή, κάθε περιφέρεια να έχει τις δυνατότητες να σχεδιάζει μόνη της το πού θα πάει η υγεία στον τόπο της. Ίσως θα ήταν έτσι πιο ευέλικτο και πιο προτιμητέο. Όμως αυτή τη στιγμή δεν ισχύει αυτό. Και θεωρώ ότι ορθώς πολύ καλά έκανε η περιφέρεια την προηγούμενη τετραετία να βοηθήσει σε τομείς που μπορούσε πιο άμεσα και πιο χωρίς την πολυπλοκότητα αυτή του δημόσιου να βοηθήσει. Νομίζω ότι καλώς έκανε και μακάρι να δοθούν τέτοιες αρμοδιότητες στην περιφέρεια, γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι, υπάρχει και η γνώση, να βελτιώσουν αυτό που λέγεται σύστημα υγείας. Γιατί υποθέτω ότι γι' αυτό μιλάτε. Πολλές φορές συζητάμε για την ισόρροπη ανάπτυξη στην Κρήτη. Κατά πόσο η περιφερειακή ενότητα, ας πούμε, του Ηρακλείου είναι το ίδιο ανεπτυγμένη με κάποια άλλη περιφερειακή ενότητα. Μέσα στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου, αν επικεντρωθούμε, πιστεύετε ότι έχουμε επιτύχει το στοίχημα αυτό της ισόρροπης ανάπτυξης ανάμεσα στο πιο αστικό κομμάτι του Ηρακλείου, της περιφερειακής ενότητας του Ηρακλείου, με άλλες περιοχές οι οποίες είναι στην Ήπεθρο, οι οποίες είναι στην επαρχία που λέμε, ή όπως είναι στην περιφέρεια της περιφέρειας πια? Εκ των πραγμάτων υπάρχει ανισότητα. Υπάρχει ανισότητα. Είναι άλλος ο ρυθμός ανάπτυξης του αστικού ιστού, του Ηρακλείου για παράδειγμα, αφού μιλάμε για το Ηράκλειο ή την Κρήτη ειδικότερα, και άλλο είναι η ανάπτυξη που υπάρχει σε απομακρυσμένες περιοχές. Και εκεί βέβαια υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτιώσεων και νομίζω ότι το βάρος θα πρέπει να πέσει και σε αυτή την κατεύθυνση, όπως είπατε. Σαφέστατα υπάρχει. Όπως υπάρχει και μια πολύ μεγάλη διαφορά σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των διαφόρων περιφερειών της Ελλάδας. Ναι. Όπου θεωρώ ότι η Κρήτη πρωτοστατεί, ίσως γιατί είναι εύρωστη οικονομικά, έχει τη δύναμη σε πολλούς τομείς, για να μην πω σε όλους, και δίνει ακόμα και στον Περιφερειάρχη τη δυνατότητα να κάνει και πράγματα που δεν είναι στην αρμοδιότητα του. Πέρα από το κομμάτι της υγείας, εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και το χώρο του αθλητισμού και τη διαχείριση σε αυτό το κομμάτι. Πρακτικά ήσασταν εσείς που λειτουργήσατε και με τις μεγάλες αθλητικές υποδομές στο Δήμο Ηρακλείου. Έτσι, να αναφερθούμε, Παγκρίτιο στάδιο, το κλειστό στα δύο ωράκια. Και είναι μια συζήτηση, κύριε Δροσίτη, που είναι και στην επικαιρότητα με τα όσα συμβαίνουν με το ΟΑΚΑ. Εγώ θέλω να ρωτήσω πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η διαχείριση των αθλητικών υποδομών και τι προοπτική δίνουν τελικά σε έναν τόπο. Τώρα με γυρίζετε πολλά χρόνια πίσω. Πραγματικά το Ηράκλειο στην αρχή της δεκαετίας του 2000, με αφορμή και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, άλλαξε όψη σε ό,τι αφορά τις αθλητικές υποδομές. Δεν είναι τόσο εύκολη. Εγώ τότε με τους συνεργάτες μου καταφέραμε να πάρουμε μια τεράστια αθλητική υποδομή, όπως είναι το Παγκρίτιο Στάδιο, από τα Ολυμπιακά κίνητα για να το φέρουμε στο Ηράκλειο. Θεωρώ ότι πέρα από τα, αν θέλετε να το συζητήσουμε αυτό, πέρα από τα προβλήματα που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τη συντήρησή τους, που είναι, αυτό είναι ένα αγκάθι για τις τοπικές κοινωνίες, προσφέραμε πάρα πολλά στην νεολαία και στον αθλητισμό της πόλης. Δηλαδή, στεγάστηκαν εκεί στο Παγκρίτιο δεκάδες αθλητικά σωματεία και παραπτύματα ομοσπονδιών. Ήρθαν τεράστιες, πολύ μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις και που δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχε τρόπος να στεγαστούν όλες αυτές και να δημιουργηθούν. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι καλό αυτές οι αθλητικές υποδομές να περνάνε στην περιφέρεια
Και καλό, κάνει, καλό είναι η περιφέρεια που στηρίζει και οι Δήμοι που στηρίζουν τέτοιου είδους αθλητικές εγκαταστάσεις. Υπάρχουν ακόμα πολλά και μεγάλα κενά, όπως είπατε και πριν, προς την περιφέρεια. Όσο πάμε περιφερικά, εκεί υπάρχουν ακόμα μεγάλες ανάγκες. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα το σύγχρονο αυτό που ακούμε για τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις στην Αθήνα, αυτό συμβαίνει διότι δεν υπάρχει η ανταπόδοση από το κράτος των υποχρεώσεων που έχουν απέναντι στις εγκαταστάσεις αυτές, με αποτέλεσμα, περνώντας ο χρόνος, να δημιουργούνται τέτοιου είδους προβλήματα. Καλό είναι λοιπόν οι εγκαταστάσεις αυτές οι μεγάλες, όπως είναι το Παγκρίτιο Στάδιο, να υπάρχουν και να ασχολείται ο Δήμος με αυτά ή ο κάθε Δήμος. Καλό είναι όμως να χρηματοδοτούνται κιόλας. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, και νομίζω αυτό ισχύει και σήμερα, ότι έχει τεράστιες υποχρεώσεις ακόμα το ελληνικό κράτος. Έχουμε περάσει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, από τη μεταβίβαση μάλλον του Παγκριτίου στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχουν περάσει 10-12 χρόνια και όμως δεν έχει εισπραχθεί ούτε ένα ευρώ από τις υποχρεώσεις του κράτους. Προσπαθεί λοιπόν η περιφέρεια, η τοπική αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια της Κρήτης να συντηρήσει αυτές τις υποδομές με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή να έχουμε φθορές, να χάνεται χρόνος και να δημιουργούνται τέτοιου είδους θέματα όπως το Ολυμπιακό Στάδιο. Τελικά νομίζω ότι η χρηματοδότηση από την πλευρά του κράτους, η αποκέντρωση μάλλον των αρμοδιοτήτων αλλά μαζί με τους πόρους τους οποίους πρέπει, είναι μια παθογένεια ελληνική η οποία κρατάει εδώ και χρόνια, κύριε Δροσίτη, και νομίζω ότι αυτό είναι και μεγάλο αγκάθι για την αυτοδιοίκηση συνολικά, είτε μιλάμε για σε επίπεδο δήμων είτε μιλάμε σε επίπεδο περιφέρειας. Ακριβώς έτσι είναι που το λέτε. Άλλωστε, αν ακούσετε όλους τους περιφερειάρχες ή όλους τους δημάρχους να λένε ότι μας δίνει αρμοδιότητες, αλλά δεν μας δίνει τους πόρους. Θεωρώ δηλαδή ότι θα ήταν πολύ πιο δίκαιο ένα σύστημα να μπορούσε να δίνει στην περιφέρεια, για παράδειγμα της Κρήτης, ένα ποσό, όχι όσο είναι αυτό, ένα προϋπολογισμό, και να το διαχειρίζεται μόνη της. Αυτό βέβαια είναι μια ευχή δική μου και μια μεγάλη συζήτηση. Προσκρούει πάνω σε συμφέροντα ή προσκρούει πάντα σε θέματα πολιτικά και δεν συμβαίνει. Φανταστείτε λοιπόν η Κρήτη, γιατί η Κρήτη προσφέρει ένα τεράστιο ποσό στον γκουρβανά το οικονομικό της Ελλάδας. Η Κρήτη να μπορούσε να διαχειριστεί αυτά τα ποσά εκεί που ξέρει αυτή. Γιατί πολλές φορές το κεντρικό κράτος δεν ξέρει τις ανάγκες της Μεσαράς ή δεν ξέρει τις ανάγκες του Αποσελέμη ή του νέου αεροδρομίου ή του ΒΟΑΚ. Να έχουν μια ανταπόδοση λοιπόν τα όσα δίνουμε, κύριο Δροσίτη. Θα μπορούσε δηλαδή να έχει ένα ποσό, δεν ξέρω πόσα θα ήταν αυτά τα δις, να ήταν ανταποδοτικά αυτά που προσφέρουμε εμείς στο ελληνικό κράτος και η περιφέρεια να μπορούσε να τα διαχειριστεί. Μεγάλο ζήτημα αυτό. Τα του οίκου μας. Όπως και να έχει, ξαναλέω, κύριε Δροσίτη, και συμφωνείτε και εσείς, το είπατε και εσείς, οι προκλήσεις είναι μεγάλες και εύχομαι και το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο να είναι αντίστοιχο των προκλήσεων αυτών. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν και μαζί μας. Ευχαριστώ όσους μας ακούνε και ελπίζω όλοι οι δημότες, όλοι οι κάτοικοι εδώ του νομού να ψηφίσουν με τα κριτήρια ότι να είναι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να προσφέρουν στον τόπο τους. Το βασικό κριτήριο είναι αυτό τελικά. Σας ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή δύναμη.